Πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, τον κύριο Μιχάλη Πυρσιάνη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σε συνέχεια, λοιπόν, όσων λέγαμε εδώ με τον Γιώργο, κύριε Πυρσιάνη, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνετε, διότι έχει να κάνει μέσα και με το δημόσιο τομέα. Η ΆΤΑ, η αυτόματη τιμαρυθμική αναπροσαρμογή. Ως ένα μέτρο το οποίο, συζητώντας με οικονομολόγους, επίσης εσείς είστε ένας από αυτούς, είναι ένα μέτρο, αν θέλετε, που δημιουργεί, βασικά, είτε αναφερεθεί για το θέμα πληθωρισμού, δημιουργεί περισσότερο πληθωρισμό, αν αυξηθεί επίσης το ίδιο, ένας φαύλος κύκλος. Άρα αναζητείτε μια χρυσή τομή εδώ, αντιλαμβάνομαι, που για τη χώρα μας, μια από τις λίγες χώρες που έχει ακόμα αυτό το θεσμό, πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να μην μας μείνει πάλι στο δημόσιο τομέα, σωστά? Μάλιστα. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχουμε εξαντλήσει ως κοινωνία την ανάλυση των θετικών και των αρνητικών στοιχείων που φέρνει η ΆΤΑ. Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Και το ζητούμενο είναι κάθε φορά να ζυγίζουμε τα υπέρ και τα κατά και να αποφασίσουμε σαν κοινωνία τι προτιμούμε. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο που έκανε το σχόλιο ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι αφενός πώς να προστατεύσουμε τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, τα οποία είναι και πιο ευάλωτα ως προς την ποιότητα ζωής τους, όταν κοιτάζουμε τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος που προκύπτει από τον πληθωρισμό. Από την άλλη, το μεγάλο ζητούμενο είναι πάντα η πραγματική, και σημειώνω το σχόλιο επίσης του Γιώργου, η πραγματική ανάπτυξη, αύξηση της παραγωγικότητας στην οικονομία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο. Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, επειδή έχει ολοκληρωθεί, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε πέντευτα στον Υπουργό Εργασίας, να μας δώσει το στίγμα της σημερινής συνάντησης, τον κύριο Κυριάκο Κούσο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κούσο. Καλό μεσημέρι. Καταρχάς, να πούμε ότι η σημερινή τηλεφωνική παρέμβαση δεν αλλάζει το ραντεβού μας αύριο, κύριε Κούσο, απλά για να το γνωρίζετε. Απλά να δούμε αν υπήρξε, αν θέλετε, διότι χούσαν τα τύμπανα πολέμου πριν από αυτή τη διαμεσολάβησή σας μεταξύ συντεχνιών και εργοδοτικής πλευράς. Προσήλθαν στο διάλογο έτσι με ανοιχτά αυτιά να ακούσουν κλπ. Ή δημιουργήθηκε πρόβλημα? Επιτρέψτε μου πρώτα να ξεκινήσω με το αναλόγητο θάνατο του προκαθημένου της Εκκλησίας, να πω το αιωνία του η μνήμη και καλό παράδεισο. Ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα, ένας πραγματικός πνευματικός ηγέτης, ένας ξεχωριστός ιεραρχής. Είχε μια σημαντικότατη αξιοθαύμαστη ποιμαντική δράση και είχα την τιμή να τον γνωρίζω προσωπικά. Τον είχα δει τελευταία, ταλαιπωρείτο δυστυχώς στα 4 τελευταία χρόνια. Ο Θεός να πάψει την ψυχή του, και νομίζω όλοι θα τον θυμούμαστε σαν ένα πραγματικό πνευματικό μας ηγέτη και μια εμβληματική προσωπικότητα. Η αιωνία του είναι. Ερχόμενος τώρα στη συνάντησή μου με τους κοινωνικούς εταίρους, πρέπει να πω ότι ήταν γνωστό ότι οι τοποθετήσεις, οι θέσεις ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες. Και πρέπει να πω ότι στην συνάντηση την οποία είχαμε προλίγου, διαπιστώθηκε ότι οι τοποθετήσεις επανελήφθησαν και ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες. Εν τούτης, πιστεύω... Κάνατε εσείς μια εισήγηση, μια διαμεσολαβητική πρόταση, κύριε Κούσο, ως προς το ποσοστό όχι, της ΆΤΑΣ, ή απλά ακούσατε είναι, και τις δύο πλευρές? Δεν είναι όριμο το κλίμα ακόμη για να κάνω οποιανδήποτε καταλυτική, αν μου επιτρέπετε, η έκθεση παρέμβαση. Νομίζω ότι είναι πρόωρο και δεν έχει αποτελέσματα. Ναι. Πρέπει να πω ότι στηρίζομαι, και όσο φορτικός και γίνομαι θα το επαναλαμβάνω, στηρίζομαι λοιπόν στην υπευθυνότητα και στη σοβαρότητα των κοινωνικών εταιρών, για να μπορέσουμε μέσα στα πλαίσια μιας διαπραγμάτευσης και διεξαγωγής ενός επικοδομητικού παραγωγικού διαλόγου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία
Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι το 2017 η κοινωνική εταίροι κατέληξαν στην μεταβατική συμφωνία για την αυτόματη τιμωρητική αναπροσαρμογή. Η οποία αντιλαμβάνομαι έχει λήξει από το Δεκέμβριο αυτό, κύριε Κούσο, σωστό? Ναι, έχει λήξει τον περασμένο Δεκέμβριο, ναι, η μεταβατική συμφωνία. Έχω αποφασίσει... αυτό θα πω, δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα για αυτό το νομοθετικό, το θεσμικό κενό ή ούτως ή άλλως δεν αντιρρείτο και αυτή. Για να δούμε τώρα αν επήγεται να υπέρθει μια συμφωνία. Διότι υπάρχει πρόνοια στην ίδια τη συμφωνία ότι εφόσον δεν καταλήγουν σε μια συμφωνία συνεχίζει να ισχύει εξού και καταπλήθηκε το 50% της αυτόματης τιμαρητικής αναπροσαρμογής. Δεν υπάρχει κενό. Αυτό στο δημόσιο τομέα βεβαίως λέτε, κύριε Κούς. Εκεί όπου, γιατί το λέτε αυτό? Εκεί δεν ξέρω, στον ιδιωτικό τομέα είναι το ζήτημα. Το ότι ισχύει, αν δίνεται. Το Υπουργείο Εργασίας διαμεσολαβεί για τον ιδιωτικό τομέα. Αρμόδιο για τη διαπραγμάτευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσίου και μη δημοσίου τομέα είναι το Υπουργείο Οικονομικό. Σίγουρα υπάρχει συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για ανταλλαγή απόψεων, αλλά πρέπει να διαχωρίσουμε. Ωραία, κύριε Κούσο, επειδή θα τα πούμε και αύριο εκτενώς, απλά πείτε μας μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου διήρκησε αυτή η συζήτηση, η συνάντηση. Έφυγαν εκεί οι κοινωνικοί εταίροι. Ποια ήταν η τελευταία κουβέντα που είπατε, θα τα ξαναπείτε? Η τελευταία κουβέντα είναι ότι θα συναντήσω ξεχωριστά τις οργανώσεις που συγκροτούν την ομάδα των κοινωνικών εταίρων. Θα έχω κατευθείαν επαφές μαζί τους. Στη συνέχεια θα συγκληθούν συναντήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτικών οργανώσεων. Μετά θα έχουμε μια νέα συνάντηση στη μορφή της ολομέλειας. Και στόχος είναι πριν τα Χριστούγεννα να έχουμε μια κατάληξη, είτε θετική είτε αρνητική. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούσο. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Επιστρέφουμε στον πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, τον κύριο Μιχάλη Περσιάνη. Κύριε Περσιάνη. Yes. Εντάξει, αναμενόμενο βεβαίως, δεν περίμεναμε σήμερα να υπάρχει και κατάληξη σε αυτό το ζήτημα. Όμως είναι καλό να αντιλαμβανόμαστε όλοι για αυτόν τον θεσμό και ποιο πρέπει να είναι το μέλλον του, κύριε Περσιάνη. Συνεπώς το δημοσιονομικό δεν ξέρω αν έχει κάποια εισηγήσει, κάποια άποψη, κάπως να συμβάλλει στην εξέλιξη. Έχουμε κάνει εισηγήσεις, οι οποίες εκ των υστέρων υιοθετήθηκαν, αντιλαμβάνομαι, και προεκλογικά από ορισμένους. Εμείς θέλουμε να αφήσουμε τη διαδικασία να ακολουθήσει το δικό της δρόμο. Είναι νομίζω σαφές πλέον ότι έχουμε δύο αντικρουόμενες ανησυχίες, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση κάπου στη μέση. Μια είναι ότι δημιουργείται ένα πραγματικό κοινωνικό ζήτημα, τουλάχιστον για τους πιο χαμηλά αμοιβόμενους, λόγω της διάβρωσης των εισοδημάτων τους εξαιτίας του πληθωρισμού. Από την άλλη είναι το απλούστατο ερώτημα, ωραία, ποιος θα πληρώσει. Και δεν είναι προφανές ότι θα πληρώσουν οι εργοδότες πάντα. Στο τέλος την πληρώνει ο καταναλωτής, την πληρώνει ο φορολογούμενος. Επομένως, χρειάζεται μια έτσι ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι πάντα, ή το καλύτερο είναι πάντα κάπου στη μέση. Νομίζω και η πρώτη φορά που κάναμε αναφορά στο θέμα της ΣΑΤΑ είχαμε σχολιάσει ότι, είχα προσωπικά σχολιάσει, όχι εκ μέρους του Συμβουλίου, ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι να μην γίνει μια συζήτηση σε οπαδική βάση, αλλά να γίνει μια συζήτηση με σκοπό να βρεθεί κάπου στο μέσο η καλύτερη λύση που να συμφέρει όχι μόνο αυτούς που θα πάρουν ΣΑΤΑ, αλλά και αυτούς που θα πληρώσουν την ΣΑΤΑ. Ναι. Και εάν έχουμε μια έκκληση, αυτή θα ήταν να αποφευθεί η οπαδικού τύπου συζήτηση, αλλά να επικεντρωθούμε σε μια προσπάθεια να βρεθεί κάπου στο ενδιάμεσο
μια βάση συμφωνίας. Μου στέλνει τώρα εδώ μια κυρία και Πεσιάνη, λέει: Η υπευθυνότητα είναι να λιμοκτονούν οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, διότι φοβάστε τις συντεχνίες των δημοσίων υπαλλήλων. Τώρα δεν ξέρω αν αφορά στον Υπουργό. Να ξέρετε, λέει: Οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κλπ. Παίρνουν ΝΑΤΑ. Τώρα δεν ξέρω αν παίρνουν ΝΑΤΑ αυτοί. Δεν ξέρω επίσης αν το γνωρίζετε. Παίρνουν ΝΑΤΑ, παίρνουν πολύ γεριάτα. Στο Βέλγιο, μάλιστα, όπου ζουν οι πιο πολλοί υπάλληλοι της Κομισιόν, η ΝΑΤΑ είναι τόσο εδραιωμένο φαινόμενο που συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά σχεδόν σε όλα τα συμβόλαια, από ενίκεια μέχρι τα πάντα. Άρα δεν είναι αυτό που λέμε ξεπερασμένος θεσμός που κάποιοι θέλουν. Όχι, θέλουν αλλά να από μας την άλλη, η παραγωγικότητα του Βελγίου διαβρώνεται χρόνο με το χρόνο. Είναι μια οικονομία η οποία σε μερικά χρόνια θα ζει χάρη στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους αυτούς τους οργανισμούς. Αυτό είναι κάτι τραγικό. Και μην ξεχνάτε ότι οι ντόπιοι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, δεν χωνεύουν τους ευρωκράτες. Όσοι ζήσαμε στις Βρυξέλλες το βιώσαμε έτσι από πρώτο χέρι, διότι απλούστατα δεν αντιλαμβάνονται ότι, ήμουν και εγώ ανάμεσα τους κάποτε, ότι εμείς ανεβάζουμε τις τιμές και στα ενίκια και στα ρεύματα και στις υπεραγορές και παντού. Φτωχαίνει ο βελγικός πληθυσμός, τουλάχιστον στις Βρυξέλλες, εν μέρη λόγω αυτού του φαινομένου. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Περσιάνη. Ανανεώμαστε το ραντεβού μας για του προϋπολογισμού την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο σήμερα. Καλή συνέχεια να έχετε.